Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στη Euro Τηλεόραση, βραδιά αφιερωμένη στις κυρίες της πολιτικής. Η απόψινή, καλωσορίζουμε στο δεύτερο μέρος την κυρία Ανατολή Κωνσταντινίδου, δημοτική σύμβουλο από το Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη και η οποία έχει περάσει από μία σειρά ευθυνών στον συγκεκριμένο Δήμο, τα οποία θα μας αναλύσει και θα συζητήσουμε απόψε το βράδυ, έτσι για να δείτε χαρακτηριστικά πώς μπορούν και οι γυναίκες, και αυτό σημαίνει ισότητα, ίσες ευκαιρίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, να μπορούν να έχουν και θέσεις, κάτι το οποίο επιβάλλεται, γι' αυτό και το προβλέπει ο νομοθέτης, αλλά και ότι τα βγάζουν εις πέρας σε πολλές περιπτώσεις καλύτερα και από τους άντρες, παρακαλώ πολύ. Ανατολή Κωνσταντινίδου, στους δέκτες σας, καλώς ήρθατε με το ωραίο χαμόγελο. Εύχομαι να έχετε καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Ευχαριστώ για ακόμα μια φορά για την πρόσκληση. Να ευχηθώ σε όλες τις φίλες και σε όλους τους φίλους τηλεθεατές καλή Άγια Μεγάλη Εβδομάδα, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Και όπως προείπατε, οι γυναίκες, όχι μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και σε όσους άλλους χώρους συμμετέχουν, μπορούν να διακριθούν εξίσου ισότιμα και ισάξια με τους άντρες. Εξάλλου, νομίζω η κοινωνία μας τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο διάστημα, αυτό το οποίο προάγει συνεχώς και διαρκώς και σταθερά, είναι ότι θέλουμε ισότιμα και ισάξια φύλλα. Εγώ δεν θέλουμε ανταγωνιστές. Πάντως με την ποσόστοση, για να είμαι ειλικρινής. Όταν λες ότι έχεις μια κοινωνία ισότιμη και ισάξια, σημαίνει ότι θα πρέπει να υποχρεώνεις ως νομοθέτης το 50% των υποψηφίων να είναι άντρες και το 50% γυναίκες. Για ποιο λόγο βάζει ποσόστοση και λέει και το 40% να είναι γυναίκες? Εγώ το θεωρώ υποτιμητικό. Θα ήθελα και εγώ, όπως πολύ καλά το είπατε, να ήταν ισάξια η συμμετοχή, 50-50. Ισάξια η συμμετοχή και να το επιβάλλει, 50-50. Αλλά εγώ θα προχωρήσω και ένα βήμα παραπέρα και ενδεχομένως σε κάποιους να μην αρέσει αυτό που θα πω, αλλά για μένα είναι υποτιμητική η ποσόστοση. Αν θέλαμε ισάξια συμμετοχή, θα έπρεπε να υπάρχει και ποσόστοση στην εκλογή, διότι δεν υπάρχουν ίσες ευκαιρίες. Δεν υπάρχουν ίσες ευκαιρίες στις γυναίκες και στους άντρες. Και αν θέλετε, μπορώ να το αναφέρω, να αναφέρω ένα παράδειγμα και προσωπικό βίωμα. Βεβαίως. Το γεγονός ότι μία γυναίκα δημιουργεί οικογένεια και πρέπει να είναι σωστή μητέρα, σωστή σύζυγος, να είναι και σωστή επαγγελματίας. Και αν πάρουμε στην αντίπερα όχθη έναν υποψήφιο άνδρα, ο οποίος είναι και πατέρας, είναι και σύζυγος, είναι και σωστός επαγγελματίας, δεν έχει όμως να επιμεληθεί το βάρος της οικογένειας. Το βάρος με την καλή νοούμενη έννοια, γιατί από τη στιγμή που υπάρχει μία σύζυγος στη ζωή του, μία σύντροφος, επιμελείται όλα τα ενδοοικογενειακά και μπορεί ελεύθερα και ωραία να κάνει τις δημόσιες σχέσεις του, να είναι μέσα στον κόσμο, να μπορεί να κοινωνεί την υποψηφιότητά του πολύ διαφορετικά από μία γυναίκα η οποία έχει τα ίδια χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι δεν υπάρχουν ίδιες ευκαιρίες. Εάν θέλαμε ίσες ευκαιρίες, θα λέγαμε ότι πρέπει και στην εκλογή να υπάρχει. Κάποιες γυναίκες δεν τους αρέσει αυτό που λέω, γιατί έχει τύχει να το συζητήσω, αλλά εγώ το πιστεύω ακράδαντα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να το σκεφτούμε διαφορετικά, ότι πρέπει και οι γυναίκες και να συμμετέχουν ισότιμα στο ψηφοδέλτιο, αλλά και να εκλέγονται. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Κυρία Κωνσταντινίδου, πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ πολύ, φτάνουμε στο τέλος μιας δύσκολης πενταετίας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ήταν η πιο μακρά περίοδος στην ιστορία της αυτοδιοίκησης τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Ναι. Τι ακριβώς γεύση έχετε αυτή τη στιγμή ως άνθρωπος, ως αυτοδιοικητικός, 30 ημέρες πριν από τις κάλπες, πριν δηλαδή πάλι εκτεθείτε στην κρίση των πολιτών? Θεωρώ ότι εμείς που είμαστε εκλεγμένοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, ναι, και στον πρώτο βαθμό και στον δεύτερο βαθμό, είμαστε στην κρίση των συμπολιτών μας καθημερινά. Διότι θα βγεις στη γειτονιά σου, έξω από το σπίτι σου, θα τον δεις τον συμπολίτη, τον συνδημότη σου, σου πει το πρόβλημά του. Δεν είναι απρόσωπη η σχέση μας, ίσα ίσα είναι πάρα πολύ στενή. Η δική μου η διαδρομή και θητεία έχει να κάνει από το 2010 που εκλέχτηκα πρώτη φορά δημοτική σύμβουλος με τη δύναμη ενότητας του Ιγνάτη του Κατεζίδη. Οπότε, αν θέλετε, μπορώ να σας πω όλη την γεύση από το 2010 μέχρι σήμερα. Όντως, αυτή η τελευταία, τέλος πάντων, θητεία ήταν η πιο μακρά θητεία. Είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Ιδιαίτερα με την εξής έννοια. Όταν ήταν μια θητεία που μπήκαμε μέσα στα μνημόνια,
Μια θητεία όπου ουσιαστικά δεν μπορούσαμε να αποταμιεύσουμε πολλά χρήματα για να πραγματοποιήσουμε εκδηλώσεις, δράσεις, όσον αφορά την καθαριότητα, την καθημερινότητα των πολιτών μας. Σωστά. Αν θυμάστε, υπήρχαν τα λεγόμενα capital contours, δηλαδή το 2014 έγιναν οι δημοτικές εκλογές και το 2015 είχαμε capital controls. Οπότε η θητεία η δική μας, ας πούμε, ότι ουσιαστική... Ήταν πέρα για πέρα οικονομικά ελεγχόμενη, έτσι. Όχι μόνο οικονομικά ελεγχόμενη, ήταν και ουσιαστικά τα δύο τελευταία χρόνια. Αν πούμε ότι το τελευταίο διάστημα διανύουμε και μια προεκλογική περίοδο, αντιλαμβάνεστε ότι ο ουσιαστικός χρόνος διοίκησης ήταν 1,5 χρόνος. Με όλα αυτά λοιπόν τα προβλήματα, θεωρώ ότι ήμασταν μια πολύ πετυχημένη διοίκηση. Σίγουρα κάνουμε και λάθη και νομίζω ότι αυτός ο οποίος δεν κάνει λάθη είναι αυτός που δεν δημιουργεί, αυτός που δεν πράττει, αυτός ο οποίος κάθεται όλη λάθη την... Λάθη δεν κάνει αυτός που κάθεται. Ακριβώς. Και αυτός κάνει λάθη βέβαια, αλλά... Όχι όσα κάνει αυτός ο οποίος δουλεύει. Συμφωνώ μαζί σας. Ναι, θεωρώ ότι ήταν μια πετυχημένη θητεία με ουσιαστικό έργο από τον καθένα και την καθεμιά που συμμετείχε σε αυτή την διοίκηση. Η δική μου η διαδρομή συγκεκριμένη την τελευταία από το 2014 όχι και σήμερα που μιλάμε μου άφησε, αν θέλετε, μια ευχάριστη και δημιουργική θητεία, διότι είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι αντιδήμαρχος πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας. Και αφήσατε τη σφραγίδα σας, μου και λένε, θεωρώ, στα κοινή πηλαία σκορτιά. Και θεωρώ, όπως πολύ καλά αναφέρετε, ότι υπάρχει σφραγίδα της Ανατολής Κωνσταντινίδου και μπορώ να σας το εξηγήσω. Ωραία. Θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσο οι δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού μπορούν όλες να γίνονται από τους Δήμους. Γιατί υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι δεν κάνουν απολύτως τίποτα σε αυτό το κομμάτι, παρότι ο τόπος τους και ο κόσμος έχουν δράσει οι ίδιοι οι πολίτες και θα μπορούσαν μαζί με αυτούς να δημιουργήσουν διάφορες τέτοιες δραστηριότητες, αλλά δεν βλέπω να υπάρχουν. Και βλέπω από την άλλη την πλευρά, όπως είναι ο Δήμος ο δικός σας, το κάθε άθλημα να έχει το δικό του γήπεδο, η κάθε αθλητική δραστηριότητα να έχει και τη δική της γιορτή. Πώς το έχετε καταφέρει αυτό? Αυτό είναι και αν θέλετε, η ιδιαιτερότητα που έχει κάθε διοίκηση, ναι. Χωρίς να θέλω να δικήσω τους άλλους τους δημάρχους, τους άλλους δημούς. Αδικήστε τους, για να μάθουν να ασχολούνται με τους πολίτες τους. Είναι η ιεράρχηση των προτεραιότητων. Μπράβο. Εμείς σίγουρα έχουμε σαν πρώτη... Πρέπει να ασχολείσαι με τον κόσμο για να τα κάνεις αυτά. Όχι, αυτό που πρέπει να έχεις είναι ο ίδιος σαν άνθρωπος να έχεις ψηλές πολιτιστικές αξίες και ιδεώδη. Για πείτε μου. Εάν σε ενδιαφέρει να αξιοποιήσεις και να προάγεις την κουλτούρα της περιοχής σου, νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις και με περιορισμένο, αν θέλετε, οικονομικό προϋπολογισμό, με την καλή διάθεση ανθρώπων, συνδομητών μας, οι οποίοι μπορεί να είναι επιχειρηματίες και να θέλουν εθελοντικά να συνδράμουν σε κάποια πολιτιστική δραστηριότητα. Δηλαδή, έχει να κάνει και με τις καλές ανθρώπινες μεταξύ μας σχέσεις. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ζούμε σε μια εποχή που τα οικονομικά μέσα και των Δήμων είναι πενιχρά λόγω όλης αυτής της κατάστασης που επικρατεί. Επομένως, η διοίκηση επαφείται και στην καλή σχέση που μπορεί να έχει με τον οποιοδήποτε συνδημότη. Με την κοινωνία γενικότερα. Ακριβώς. Είναι το φαινόμενο της αλληλεγγύης που προσπαθούμε όλοι να αναπτύξουμε και νομίζω ότι είμαστε ένας Δήμος που τα έχουμε καταφέρει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο με όλα αυτά τα μέσα που μπορούμε και διαθέτουμε τα τελευταία χρόνια. Όπως πολύ καλά αναφέρετε, ότι καλό είναι να προάγει ο Δήμος την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής του, γιατί εμείς είμαστε ένας Δήμος που έρχεται από τη συνένωση 6 δημοτικών ενωτήτων, 6 δημοτικές ενότητες με διαφορετική κουλτούρα, που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, που αυτή τη στιγμή όχι μόνο γνωρίστηκαν, αλλά ανταλλάσσουν και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα. Οι πόντοι έχουν συνεννοηθεί με τους βλάχους της περιοχής μας. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια πολύ ωραία πολυμορφία, ένα πολύ ωραίο μοσαϊκό πολιτισμών, σε ένα μεγάλο χιλιομετρικό δήμο, έτσι, και με γεωγραφικές έτσι διαφορές. Άλλοι είναι μεγάλες στην πεδιάδα, στην περιοχή, ας πούμε, της Πηλαίας και οι άλλοι είναι πάνω ψηλά στο καλά. Βουνό. Ναι. Όπως τα λέτε, έχουμε βουνό, έχουμε και θάλασσα. Νομίζω ότι τα έχουμε συντεριάξει πολύ καλά. Σίγουρα, όπως σας προανέφερα, υπάρχουν ελλείψεις, αλλά προσπαθούμε καθημερινά. Δεν είμαστε, αν σκεφτείτε ότι σε κάποιους άλλους δήμους τα δημοτικά συμβούλια έχουν τελειώσει, για μιας δεν έχουν τελειώσει, συνεχίζουμε. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Τώρα, όσον αφορά στο κομμάτι του τμήματος του πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαία, το οποίο με αφορά, έχουν γίνει θεσμοί στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη από το 2014 μέχρι και σήμερα. Αν σκεφτείτε ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις που αναφέρατε
αδειοθετήθηκαν το 2014 μέχρι και σήμερα επί της δικής μου αντιδημαρχίας, διότι ήταν ένα προαπαιτούμενο, αν θέλετε, για να μπορέσουν το επόμενο διάστημα να γίνουν αθλητικοί αγώνες, όχι μόνο σε πανελλήνιο επίπεδο, αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι ο νομοθέτης ήταν ξεκάθαρος ότι αν δεν υπήρχαν αδειοδοτήσεις, δεν θα μπορούσαν να διεξαχθούν αγώνες μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις οποιοδήποτε δήμου. Τώρα, στη συνέχεια, ιδρύθηκε ο κανονισμός λειτουργίας των πολιτιστικών κέντρων. Για να μπορέσει ένας Δήμος να λειτουργήσει ομαλά, έχοντας, αν θέλετε, πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους, πολλούς φορείς στην περιοχή του, πρέπει να μπει και μία, αν θέλετε, σειρά, μία τάξη στο πώς θα συμμετέχει κάποιος μέσα στους πολιτιστικούς, στα πολιτιστικά μας κέντρα. Επίσης, θέλουμε να πω ότι δημιουργήσαμε μία κυψέλη αθλητισμού επίσης στο Δήμο μας, με πάρα πολλά καμπ, με πάρα πολλές ομάδες. Η οποία μπορεί και από μόνη της αναπαράγεται, έτσι. Αναπαράγεται και αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε είναι ότι να έχουμε παιδιά, να έχουμε μαθητές, οι οποίοι να θέλουν να βρίσκονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις μας, να προάγουμε τον αθλητισμό και να έχουμε, αν θέλετε, και αθλητές, έτσι, βεληνικούς, πολύ έτσι υψηλού, που να είμαστε περήφανοι που τους δώσαμε κι εμείς, αν θέλετε, τις εγκαταστάσεις μας, τους χώρους μας, ώστε να μπορέσουν κι αυτοί να αθληθούν, γιατί ξέρετε και να κάνουν εσείς, ένα βήμα περισσότερο. Περισσότερο και να είμαστε περήφανοι και να καμαρώνουμε για αυτά τα παιδιά. Βάλατε επίσης την σφραγίδα σας, επί των ημερών της δικής σας αντιδημαρχίας, και σε δύο ακόμη θέματα, θεσμούς θα έλεγα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι η παιδική σταθμή και θέλω να μου μιλήσετε και για την λειτουργία, το ξεκίνημα της δράσης. Το 2010, όταν υπήρξε η πρώτη θητεία του Καλλικράτη, είχα τη χαρά να είμαι υπεύθυνη του Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη, όπου λειτουργήσαν ως πρότυπη δημοτική παιδική σταθμή. Κάτι το οποίο χρειάζεται η οικογένεια, έτσι, και ιδιαίτερα τα εργαζόμενα ζευγάρια. Ή ακόμη και τα ζευγάρια που δεν εργάζονται, κάπου πρέπει να πηγαίνει το παιδί και να υπάρχει μέρημνα. Και θέλω να μου πείτε, συγγνώμη που διακόπτω, αν σε αυτό το μεγάλο στοίχημα η τοπική αυτοδιοίκηση πέτυχε και μπορεί να γίνει και καλύτερη. Θεωρώ ότι σε ένα βαθμό θα μπορούσε, εάν η πολιτεία ήταν πιο ενισχυτική προς τους δήμους, η τοπική αυτοδιοίκηση να μπορούσε να εξυπηρετήσει τα περισσότερα παιδιά των συνδρομητών μας, τουλάχιστον στο επίπεδο της βρεφικής και προσχολικής ηλικίας. Αυτό το οποίο ήταν, αν θέλετε, κάτι πρωτόγνωρο και καινοτόμο για τον Δήμο Πηλέας Χορτιάτη, είναι ότι στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς υπήρχαν ειδικότητες, όπως είναι της αγγλικής γλώσσας, των εικαστικών, της μουσικής και της ρυθμικής γυμναστικής, όπου οι συγκεκριμένες ηλικίες είχαν την τύχη, αν θέλετε, μέσα από παιγνιώδη τρόπο και σε αυτό που αρμόζει την ηλικία τους, να μάθουν να έρθουν σε επαφή με την αγγλική γλώσσα, να έρθουν σε επαφή με τη μουσική και με τα εικαστικά. Πέρα από αυτά τα οποία είχα την δυνατότητα να αναπτύξουν οι παιδαγωγοί οι οποίοι εργαζόντουσαν μέσα στους βρεφικούς σταθμούς. Οπότε αυτό ήταν ένα στοίχημα το οποίο το πετύχαμε. Βέβαια δεν είχαμε την δυνατότητα να το επεκτείνουμε και στην επόμενη θητεία, διότι όπως σας ανέφερα ήταν η κατάσταση με τα μνημόνια και με τα capital controls που δεν μπορούσαν να γίνουν προσλήψεις στους δημοτικούς σταθμούς. Ήταν και η οικονομική επιτήρηση, έτσι. Ήταν και οι θεσμοί της οικονομικής επιτήρησης πάνω από την αυτοδιοίκηση για πρώτη φορά. Παρακολουθούσαν ως οικονομικό παρατηρητήριο την διαδρομή των οικονομικών των Δήμων, κάτι το οποίο δυσχέρελε την κατάσταση. Ήταν δύσκολα χρόνια και δεν έχει τελειώσει βέβαια ακόμη. Όσοι Δήμοι είναι εύρωστοι οικονομικά, είναι αυτοί οι οποίοι δεν αγγίζονται από το σύστημα. Και εσείς ευτυχώς που δεν έχετε τέτοια προβλήματα, ναι. Γιατί αν είχατε, θα ήσασταν σαν κάποιους άλλους Δήμους που δεν είχαν την καρμανιόλα της εποπτείας πάνω από το κεφάλι τους. Εμείς στους δύσκολους καιρούς, όπως αναφέρατε. Ευτυχώς, τουλάχιστον σε αυτό ήσασταν από τους πετυχημένους Δήμους. Ιδρύσαμε και πολιτιστικό κέντρο όπου εκθέθονται αντικείμενα από την περιοχή του Πόντου, στο Πανόραμα. Ιδρύθηκε η Δημοτική Βιβλιοθήκη, όπου νομίζω ότι το βιβλίο και τη σημερινή μέρα, με Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου,
θεωρώ ότι δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με την ανάγνωση μυθιστορημάτων, λογοτεχνικών κειμένων, πράγμα το οποίο κλείπει στην περιοχή μας και στη χώρα μας γενικότερα, διότι τα τελευταία χρόνια αυτό το οποίο επικρατεί είναι η σύγχρονη τεχνολογία και το κινητό. Τα πάντα τα διαβάζουμε μέσα από το κινητό. Αλλά ως εκπαιδευτικός έρχομαι να παροτρύνω τους γονείς να επισκέπτονται τις βιβλιοθήκες και ιδιαίτερα τη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη, που εδρεύει μία στο Πανόραμα και η άλλη στην Πηλαία. Είναι βιβλιοθήκες με ποικίλη θεματολογία, όπου μπορούν τα παιδάκια να δανειστούν και να επισκεφθούν το χώρο και αν θέλετε να παίξουν και με επιτραπέζια παιχνίδια μέσα στον συγκεκριμένο χώρο, ώστε να έρθουν σε επαφή με το βιβλίο. Και μεταξύ τους. Και μεταξύ τους βέβαια, διότι... Γιατί το κινητό αποξενώνει. Αποξενώνει. Μελαγχολεί και απομονώνει. Περίπου 2.500 κύριε Σαργιανίδη εκδηλώσεις επί της Αντιδημαρχίας μου πραγματοποιήθηκαν, οι οποίες είναι αριθμημένες και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη και περήφανη, γιατί σημαίνει αυτό ότι δαπανήθηκε πολύ χρόνος, όχι μόνο δικός μου προσωπικός, αλλά και από τα παιδιά τα οποία στελέχωναν την υπηρεσία πολιτισμού και αθλητισμού. Και θέλω να τους συγχαρώ, γιατί ήταν μια δυνατή ομάδα. Συνεχίζουν βέβαια τα παιδιά αυτά να υπάρχουν. Και χαιρόμαστε, γιατί μπροστά όλα αυτά γίνονται μέσα από ομαδικές και συλλογικές εργασίες. Μάλιστα. Πάμε και στη δράση. Στη δράση που αναφέρατε όσον αφορά την κακοποίηση των γυναικών, που πραγματοποιήθηκε με τη δική μου πρωτοβουλία το 2015, με τη συμμετοχή γυναικών δημοσιογράφων από τον νομό Θεσσαλονίκης, διευρύνθηκε με γυναίκες από διαφορετικούς επιστημονικούς χώρους ηλικιών, θέλοντας να δώσουμε το μήνυμα ότι η γυναίκα, μάλλον αυτή η οποία μπορεί να υποστεί κακοποίηση, μπορεί να είναι οποιασδήποτε ηλικίας, οποιασδήποτε επαγγελματικού κλάδου, κοινωνικού και μορφωτικού επίπεδου. Δημιούργησα μια γραμμή επικοινωνίας στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη, με την σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου μας, του Ιγνάτου Καϊτεζίδη, όπου μπορεί να απευθυνθεί οποιαδήποτε κυρία επιθυμεί, εντελώς ανώνυμα, θέτοντας το πρόβλημά της, και μπορούμε με τις δικηγόρους οι οποίες στηρίζουν τη συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή να χειριστείτε τέτοια λεπτά ζητήματα. Την κυρία Θάλια Νάστα και την Ιφηγένεια Παραστατίδου, είναι το 23-13-22-2006, στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί οποιαδήποτε γυναίκα. Αυτή λοιπόν η δράση στηρίζεται σε κάποιους ανθρώπους, ο οποίος θα μου επιτρέψετε να τους αναφέρω, διότι είναι θελοντική. Είναι η κυρία Θάλια Νάστα, η οποία είναι δικηγόρος, η κυρία Βασιλική Αμυρίδου, η δεύτερη δικηγόρος που έχουμε στην ομάδα μας, η κυρία Ντίνα Μενέκου, η οποία είναι ψυχολόγος στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών του Κορδελιού Ευόσμου, και ο κύριος Κωνσταντίνος Ζησόπουλος, ο οποίος είναι ιατροδικαστής. Και είναι δίπλα μας σε όλη αυτή τη διαδρομή. Έχουμε αναπτύξει πάρα πολλές δράσεις, όχι μόνο στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη, αλλά και σε δήμους όλων των περιοχών του νομού Θεσσαλονίκης. Σκοπός μας είναι να συνεργαστούμε με όσο το δυνατόν περισσότερους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους και φορείς, θέλοντας να λύσουν όσο το δυνατόν περισσότερες γυναίκες τη σιωπή τους. Μάλιστα. Χαίρομαι που έχετε... σαν Δήμος και εσείς προσωπικά ως άνθρωπος ευαίσθητα έτσι χαρακτηριστικά, τα οποία χρειάζεται η τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί στα χρόνια αυτά της οικονομικής χρήσης είχαμε πάρα πολλά φαινόμενα, τα οποία δυστυχώς δεν μπόρεσε ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση να τα αντιμετωπίσει, αλλά δεν μπόρεσε να τα διαχειριστεί και η ίδια η κοινωνία και το ίδιο το κράτος με τους υποτιθέμενους θεσμούς τους οποίους έχει, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγιστοποίηση σε τέτοια φαινόμενα και κακοποίησης γυναικών και κακοποίησης παιδιών μέσα στα σπίτια, τα οποία ζητήματα ήταν πάρα πολύ σημαντικά και δυστυχώς ως κοινωνία δείξαμε ότι δεν είχαμε γρήγορα αντανακλαστικά να χειριστούμε τέτοια ζητήματα. Τώρα, ποιο είναι το στοίχημα της επόμενης ημέρας, κυρία Κωνσταντινίδου? Καταρχήν, εσείς είστε ένας Δήμος. Προχθές κάνατε και την πρώτη συγκέντρωσή σας όλοι μαζί, το ψηφοδέλτιο που παρουσίασε ο κύριος Καϊτεζίδης. Αναμένετε να τελειώσετε και το βράδυ της 26ης του Μάη. Για σας οι εκλογές πλέον είναι μόνο μία Κυριακή σε σχέση με άλλους Δήμους. Άρα, εσείς συνεχίζετε απρόσκοπτα κανονικά το έργο σας. Ποιο είναι το στοίχημα και πού έχετε ψηλά βάλει τον πύχη στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη? Η δύναμη ενότητας θα συνεχίσει να υπάρχει με την ψήφο εμπιστοσύνης εκ νέου των συνδημοτών μας. Όντως είμαστε μια δυνατή ομάδα, αλλά δεν πάβει να είναι μια προεκλογική διαδικασία, ένας προεκλογικός αγώνας. Εντάξει, που πρέπει όλοι να είμαστε. Τώρα να λέμε τις αλήθειες, έτσι δεν υπάρχει αντίπαλος. Ο αντίπαλος είναι και ο ίδιος μας. Και δεν διακινδυνεύει κανείς να πάει αντίπαλος σε αυτή την ομάδα στην Πηλαία. Αντίπαλος είναι ο ίδιος μας ο εαυτός, γιατί θέλουμε να έχουμε ακόμα πιο υψηλά ποσοστά.
και ευχής έργο είναι το 70% να γίνει ακόμα πιο υψηλό. Αλλά παρόλα αυτά, όπως αναφέρατε, εμείς θέλουμε να είμαστε μια διοίκηση σταθερή. Δηλαδή η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρίσκει όλους ενωμένους με στόχο το πώς μπορούμε να υπηρετήσουμε καλύτερα τον συμπολίτη μας. Γιατί να μην ξεχνιόμαστε, κύριε Σαργιανίδη, αυτό για το οποίο επιλεγόμαστε είναι να υπηρετούμε τον συμπολίτη μας, την καθημερινότητά του. Γιατί η εποχή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όπως σας ανέφερε, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτόν με τον οποίο έχει άμεση επαφή ο κάθε πολίτης σε κάθε περιοχή στην οποία βρίσκεται ανήκει, και κατοικεί και ανήκει. Οπότε εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι είναι οι πρώτοι κυματοθράφιστες, αν θέλετε, των προβλημάτων των οποίων αντιμετωπίζει καθημερινά. Και όχι προβλήματα τα οποία δεν θα μπορέσουμε ίσως και να τα επιλύσουμε, διότι κάποιοι συνδημότες μας θεωρούν ότι τα προβλήματα της πολιτείας μάλλον τα μεταφέρει και στο Δήμο. Εμείς έχουμε όλη την καλή τη διάθεση, αν θέλετε, να τους βοηθούμε στο μέτρο των δυνατών που μπορούμε και μας το επιτρέπει η συγκεκριμένη κατάσταση. Μάλιστα. Τώρα, η επόμενη μέρα θέλω να μας βρει δυνατούς, με έργο το οποίο θα διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών μας, να μπορέσουμε να αυξήσουμε τη σχολική μας στέγη, που όντως είναι λίγο το τελευταίο διάστημα έχει ανησυχήσει κάποιους συνδημότες μας, να έχουμε κοινωνική πολιτική περισσότερη από ότι το τελευταίο διάστημα. Θέλω να πω ότι μπορεί ο καθένας και καθεμιά από τη στιγμή που θα επιλεγεί να βρει το στόχο του και την πηξίδα στην οποία θα κατευθυνθεί. Αν θέλετε, από τη δική μου την μεριά, αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να συνεχίσω να προσφέρω στους συνδεσμότες μου με καθαρό βλέμμα. Η Ανατολή στο Δήμο μας συνεχίζει πάντα και μόνο και σταθερά μόνο με την εκ νέου ψήφου εμπιστοσύνη των συνδημοτών. Στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της επιμόρφωσης, εξάλλου είμαι και εκπαιδευτικός και νομίζω ότι αυτό το οποίο έχουμε να δώσουμε είναι μια καλύτερη εκπαίδευση στα παιδιά μας, ένα καλύτερο πολιτισμό, ώστε να συνεχίσουν και αυτά το έργο το δικό μας αργότερα, γιατί το μέλλον αυτής της κοινωνίας είναι τα παιδιά. Εγώ επενδύω στα παιδιά του Δήμου μας. Βασίζομαι πάρα πολύ στην κοινωνική αλληλεγγύη, γι' αυτό και η δράση που έχω αναπτύξει είναι γύρω από αυτό το περίοδο. Γύρω από αυτό ακριβώς, και θέλω να βοηθήσω το δυνατόν περισσότερες γυναίκες, όχι μόνο της περιοχής μου που σας ανέφερα, αλλά και σε όλο το νομό, να αισθάνονται ότι έχουν έναν άνθρωπο δίπλα τους, ένα στήριγμα, όπου θα μπορούν να απευθυνθούν. Και αν θέλετε και ένα μακρύπνο έτσι προσωπικό σχέδιο, θα ήταν να μπορέσουμε να στεγάσουμε ένα ξενώνα φιλοξενίας γυναικών στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, όπου θα μπορούσαν αυτές οι γυναίκες να βρουν, αν θέλετε, θαλπορή, να βρουν την ψυχική και σωματική και πνευματική τους ηρεμία μαζί με τα παιδιά τους. Διότι είναι ένα φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια, αντί να καταλαγιάζει, δυστυχώς είναι σε κατάσταση αύξουσα, σύμφωνα με τα στατιστικά, σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα που έχουμε. Μάλιστα. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτά που κάνετε. Καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Σας εύχομαι καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα και φυσικά ελπίζω μέχρι τις κάλπες να τα ξαναπούμε και να μιλήσουμε για το Δήμο σας. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να ευχηθώ και εγώ πάλι καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με υγεία σε όλες και όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Μεγάλη Τετάρτη βράδυ, γιατί Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή, λόγω των ημερών, και έτσι είναι το σωστό, δεν θα έχουμε ενημερωτικές εκπομπές στις 9 το βράδυ στη Γύρω Τηλεόραση. Εμείς θα τα ξαναπούμε λοιπόν αύριο στις 9 το βράδυ. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά.